Ευθύς εξ αρχής, επιτρέψτε μου να πω ότι οικονομικά, δημοσιονομικά, από πλευράς αγοράς εργασίας και από πλευράς ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ περισσότερο η Ευρωζώνη βρίσκονται σε μια ολέτρια κατάσταση. Αυτή η ολέτρια κατάσταση σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει προκύψει λόγω της γερμανικής πίεσης που άρχισε να ασκείται από το 2008-2009, διότι κατ' ουσίαν η προοπτική είναι μόνο εξοικονόμηση. Οικονομία, οικονομία, οικονομία. Κανείς πια δεν μιλάει για τα προβλήματα ανάπτυξης, κανείς δεν μιλάει για την ανεργία. Όλοι μιλάνε για την περικοπή και τον περιορισμό των δημοσιονομικών ελεμάτων, αλλά αυτό, όπως σας είπαμε, καταστροφικές συνέπειες. Κάτι το οποίο μπορούσε κανείς να προβλέψει και το είχαμε επισημάνει, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Εδώ λοιπόν βλέπετε έναν κατάλογο, ένα πίνακα. Λέει η χαμένη δεκαετία. Και αν δει κανείς τους αριθμούς, αν δει το ΑΕΠ κατά κεφαλή, και αν δει από το 2006 μέχρι το 2016 πώς ακριβώς εξελίχθηκε η κατάσταση, σε αυτόν εδώ τον πίνακα απεικονίζεται ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα με 76% και πολλές άλλες χώρες δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο προ της κρίσης, προ του 2006. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε κανονικά να ασχοληθεί κανείς πώς μπορεί να προκύψει περισσότερη ανάπτυξη. Ανταυτού όμως, το μόνο που συζητιέται είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το χρέος, να τεθεί σε εφαρμογή το δημοσιονομικό σύμφωνο και τελικά η κάθε μία χώρα να βρει μόνη της τη λύση. Συνέπειε αυτού ότι πάρα πολλές χώρες, λόγω της έλλειψης προοπτικής, λόγω της υψηλής ανεργίας, μαστίζονται από ακροδεξιές τάσεις και τα δεξιά λαϊκίστικα κόμματα βρίσκονται σε άνοδο. Κατά τη δική μας την άποψη, στην Ευρωζώνη υπολείπονται πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν και κατά τη δική μας άποψη θα έπρεπε να καταβληθούν προσπάθειες επέμβασης σε 6 σημεία, να υπάρξουν αλλαγές σε 6 σημεία. Αν δηλαδή επιθυμούμε να διασώσουμε το ευρώ και την Ευρωζώνη, αν θέλουμε να προκύψει πρόοδος προς τα εμπρός και όχι οπισθοχώρηση και βήματα προς τα πίσω. Όσον αφορά λοιπόν αυτά τα 6 σημεία, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε αυτά. Το σημαντικότερο εξ αυτών είναι καταρχήν το θέμα του πότε θα πάψει να ισχύει, πότε θα καταργηθεί η πολιτική λιτότητας. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μία απαρέγκλητη προϋπόθεση, έτσι ώστε στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει μία εναλλακτική εξέλιξη. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε μία επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, δηλαδή χρειαζόμαστε κατάργηση του δημοσιονομικού συμφώνου ή τουλάχιστον μέτρα τα οποία θα αμβλύνουν το σύμφωνο αυτό και θα διανοίξουν δυνατότητες να υπάρξουν επενδύσεις που θα μπορούν να επενδυθούν σε κάποιο βαθμό και από τα ελλείμματα. Κατά τη δική μας άποψη, χρειαζόμαστε σημαντική αύξηση του ισολογισμού και του προϋπολογισμού μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει με την έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη δική μας άποψη, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ισχυρότερος, μεγαλύτερος και επίσης χρειαζόμαστε και τη μεγαλύτερη παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν εννοούμε. Δεν λέμε ότι θα πρέπει να αρθεί η δημοσιονομική κυριαρχία των κρατών μελών, αλλά θα πρέπει λιγάκι να δούμε ποια θα είναι τα κομβικά σημεία της δημοσιονομικής πολιτικής, τα οποία από τις διάφορες χώρες θα συνδυάζονται και θα συγκλίνουν. Κατά δική μας λοιπόν άποψη, θα πρέπει να υπάρχει ένα δεκαετές πρόγραμμα επενδύσεων, κατά το ελάχιστο, κυρίως στην ενεργειακή αποδοτικότητα, σε ανώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν θέλω τώρα να τα παριθμίσω όλα, αλλά σε ορισμένες περιοχές, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, τίθεται το θέμα της κοινωνικής κατοικίας. Καθοριστική σημασία το θέμα αυτό. Και δεν πρόκειται για ένα βραχυπρόθεσμο πυροτέχνημα ανάκαμψης, πρόκειται για ένα πρόγραμμα επενδύσεων με μέλλον, με προοπτική. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα.